οι οποίοι θα τιμήσουν Εύη, τον ήρωα Δασκαλογιάννη. Μπορεί οι εκδηλώσεις, τέλος πάντων και τα γλέντια των κριτικών, ουσιαστικά να έκλεισαν για τη σεζόν την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα όμως, σε λίγη ώρα από τώρα, περίπου στις 8.30, θα λάβει χώρα μία ξεχωριστή εκδήλωση. Η κριτική λοιπόν σε βάρη βούλα, βουλιαγμένη και βάρκιζα θα τιμήσουν τον ήρωα Δασκαλογιάννη, θα έχουν χορό, θα έχουν μουσική, θα έχουν φαγητό και ποτό από ό,τι ξέρω. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να συναντήσουμε και τον πρόεδρο για να μάθουμε περισσότερα για την εκδήλωση, αλλά και ποια τα μηνύματα που προκύπτουν από όλη αυτή τη διοργάνωση. Μάλιστα. Πρόεδρε, κύριος Νίκος Αγγελάκης, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Εύη μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πού βρίσκεστε, εκεί στο παραλιακό μέτωπο είστε? Ναι, είμαστε στην εξωγική Βούλα αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει σύνδεση από Βάρκιζα, τώρα είμαστε στη Βούλα, στο θέατρο Βέμπο. Σε λίγη ώρα από τώρα ξεκινάει μια καταπληκτική εκδήλωση αφιερωμένη στον Ιωάννη Βλάχο Δασκαλογιάννη, τον πρώτο επαναστάτη κριτικό, ο οποίος θυσιάστηκε για τα ιδανικά της πατρίδας μας. Είναι μια εκδήλωση, όπως είπε και Εύη πριν, δεν κάνουμε μόνο κριτικά γλέντια με φαγητά και τέτοια, αφιερώνουμε και το είναι μας και τις γνώσεις μας όσον αφορά και τα ιστορικά κομμάτια. Μάλιστα, για να μαθαίνει και η νέα γενιά, Έτσι ακριβώς, ναι. Πρέπει να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνει και η νέα γενιά τι έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. 252 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το δάρσιμο του Δασκαλογιάννη, από τον τρόπο που σκοτώθηκε, που τον δολοφόνησαν. Πάντως, Πρόεδρε, το κριτικό στοιχείο εκτός Κρήτης φαίνεται ότι διαδίδεται με ένα ξεχωριστό τρόπο, γιατί σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνετε, και δεν είναι η πρώτη φορά που το καλύπτουμε, συμμετέχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι, δεν είναι μάλλον κριτικής καταγωγής, αλλά έχουν όρεξη, έχουν διάθεση να μάθουν για την κριτική παράδοση. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνετε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και το κλίμα που επικρατεί δίνει την ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους να συμμετάσχουν και να γίνουν ένα με εσάς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε πάρα πολύ κριτικό στοιχείο. Από εκεί και στο εξής έχουμε και πάρα πολλούς φίλους της Κρήτης. Θα πω ότι είναι 50-50, μπορεί να είναι και λιγότερο, μπορεί να είναι και περισσότερο. Οι οποίοι έρχονται, αγκαλιάζουν τους χορούς, τα ήθη, τα έθιμα, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μας. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Έχει περισσότεροι που συμμετάσχουν είναι κριτικοί και μια πλειοψηφία τους είναι σφακιανοί. Ένα παιδί που θα τραγουδήσει ριζίτικο 25 χρονών από τα Σφακιά, ένα ιδιαίτερο παιδί με προβλήματα όρασης που θα καλύψει την εκδήλωση με ριζίτικο και κάποια άλλα δύο παιδιά με κριτικά, τα οποία είναι κριτικοί αυτοί, ο άλλος είναι Σφακιανός, και 10 άτομα που θα πλαισιώσουν το χορευτικό μας και θα είναι παρόν στην εκδήλωση είναι από τα Σφακιά. Όπως επίσης κεντρικό μιλητή έχουμε βάλει ένα φίλο και συνεργάτη, τον πρόεδρο των Απανταχού Σφακιανών, τον Ανδρέα Λοκούντουρο. Και όλη η εκδήλωση είναι επενδυμένη με ιστορικά στοιχεία από βίντεο και εικόνες και ιστορικά στοιχεία που έχω επεξεργαστεί εγώ με τους συνεργάτες μου. Έχουμε αφιερώσει πολύ χρόνο για αυτό το πράγμα. Είναι μια εκδήλωση 2 ώρων, ούτε λεπτό λιγότερο, ούτε λεπτό παραπάνω. Θα έχει μόνο 2 χορούς, 2 ριζίτικα και περιήγηση ιστορική με βίντεο και φωτογραφικό υλικό. Ωραία, Πρόεδρε, να μένουμε μόλις ολοκληρωθεί η εκδήλωση τις επόμενες μέρες να λάβουμε αυτό το υλικό για να δούμε τελικά και έτσι και εμείς με τα δικά μας μάτια από τη δική μας την πλευρά πόσο ωραία και ενδιαφέρουσα ήταν αυτή η εκδήλωση. Καλή σας επιτυχία. Κρήτη θα κατέβετε, με αυτό να κλείσουμε. Θα κατέβουμε Κρήτη, εννοείται. Ο σύλλογος μας έχει κλείσει τα χορευτικά. Πολλοί ήδη έχουν φύγει και κατέβουν Κρήτη. Εγώ προσωπικά θα είμαι κάτω τον Αύγουστο, προς το τέλος Αυγούστου. Γιατί ετοιμάζομαι και άλλη μια εκδήλωση μετά 22 Σεπτέμβρη και πρέπει να έχουμε τον χρόνο. Αλλά θα κατέβουμε. Κρήτη, έστω ένα δεκαήμερο θα το ξεκλέψουμε. Δεν γίνεται. Καλοκαίρι χωρίς Κρήτη δεν γίνεται. Όμορφα. Πρόεδρε, καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ από καρδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,